ψηφαίνειν, εργόδες εστίν, μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή Μνουσιφένιν, εργόδες εστίν, είναι και πάλι κοντά σας την επόμενη ώρα με πολλούς επίκαιρους ύμνους, ύμνους από την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Είμαστε μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των Αγγέλων, την ελληνική μας, βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής Υμνουσιφαίνειν εργόδες εστίν. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καθώς και την διαχείριση του ιστοτόπου, έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Φίλες και φίλοι, Κυριακή των Αγίων Πάντων, η επόμενη Κυριακή, και κλείνει έτσι ο κύκλος του Πεντηκοσταρίου ή αλλιώς του Τριωδίου των Ρόδων, όπως ονομάζεται, με υπέροχους ύμνους, κυρίως από το πλάγιο του Τετάρτου ήχου και όχι μόνο. Εμείς θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον αναστάσιμο όρθρο του πλαγίου του Τετάρτου και από μια ηχογράφηση έτσι που ευγενικά μας έχει παραχωρήσει ο αείμνηστος Φραγκίσκος Μανιάτης, που κάπου πρέπει να τα λέμε και αυτά. Υπήρχαν άνθρωποι όχι μόνο πάνω στα αναλόγια αλλά και κάτω από τα αναλόγια που τους αποθανάτησαν, που μας αφήσαν αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα από τον περασμένο κυρίως αιώνα. Από το αρχείο λοιπόν του Φραγκίσκου Μανιάτη, στον ψαλτόκοσμο είναι πολύ γνωστός, και από την ευγενική παραχώρηση του Δημητρίου Σκρέκα, θα περάσουμε να ακούσουμε τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη σε αναστάσιμα τροπάρια του όρθρου, δηλαδή καθίσματα και αναβαθμούς, καθώς και ένα τροπάριο του κανόνος. Ανέστησε κρεκρόλη ζωή των απάντων και άγγελος φωτός τεζήν εξήν εγώ πάψεστε των δακρύων της Αποστόλης ευαγγελίσαστε. Πράξετε ανυμνούσε ότι αρέστη Χριστός ο Κύριος, ο ευδοκίσε σώσε ως Θεός το γένος των ανθρώπων. Αναστάσε εκ του τάφου σε λιθού, εσωσίες προσέταξες γυναίξη, κηρύξε την έγερσιν Αποστόλης ως γέγραπτε και δρομαίος ο Πέτρος επέστη το μνήματι και το φως εν το τάφο ορόλ κατεπλήτε το, όθεν και κατήδε τα οθόνια μόνα. Ο δεις ελεπιδύνεται εν αυτό κατά κείμενα και πίστεψα σε βοήσε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ότι σώζεις απαντά σωτήριμον του Πατρός γεν υπάρχεις απαγάσμα. Άνθρωποι το μνήμα σου σωτήρες φραγίσαντον, άγγελος των λίθων εκ της θύρας απεκίνησε, είναι και σε θεάσαν το αγίγευε τον εξωτερικό.
νεκρών και αυτεύγελίσσονται τις μαθητές σου ενσύον, ότι ανέστης η ζωή των απάντων και διαλύθη τα δεσμά του θανάτου Κύριε όξαση. Τα μοίρα της ταφής έγινε και σκομίσασε. Φωνής αγγελικής εν το τάφο οικούν. Πάψαστε των δακρύων και αντιλήπης χαράν κομίσαστε. Δάξατε ανυμνούσε ότι ανέστη Χριστός ο Κύριος, ο ευδοκίσας ως Θεός Θεός το γένος των ανθρώπων. Επί συχαίρι και χάρι το μένει πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγείας μελενάε και παράδεισε λόγοι και παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονταν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών την γάσιν μήτρα θόνων επίσε και την συγκαστέρα πλατητέρα ουρανώνα πυργάσατο. Επί συχαίρι και χαριτωμένη πάσε εκτίσεις δόξαση. Εκ νεότητος μου εχθρός με πειράζει τες ειδωλές θεγημέγω δε πεπιθός εν σοι Κύριε τροπούμε τούτον. Ημισούντες Υιόν γεννηθήτος αν δει πριν εξπαστήν έως χόρτος συγκόψει γαρ Χριστός αφιέρας αυτόν τον η βασανόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αβήν. Αγίω Πνεύματι το ζήν τα πάντα φως εκ φωτός Θεός μέγας συμπατρίμνουμεν αυτό και το λόγο. Εκέκραξα σοι Κύριε πρόσχες κλείδων μητός ουρόντι και κάθαρον πριν αρίζουμε από τον ενθέντε. Επί την μητέρα αυτού γίνδυνων πας αυτής αναλύσει του λαβήν βασάνους η γέρα των βεβιωμένων. Αγίω Πνεύματι Θεολογία μονάστρης Αγία ο Πατήρ Γαράναρχος εξουέφει ο Υιός Αχρόντος και
και το πνεύμα σύμμορφων σύμφωνων εκ Πατρός συνεκλάμψαν. Ιδού διτή καλόν ιτή τερπνών αλήτω κατοικήν αδελφούς άμα εν τούτο γαρχύριος επιγγείλα το ζωήν αιωνίαν. Του ενδύματος αυτού ο τακρίνα του αγρού κόσμων και λάβει μη δίν φροντίζει. Αγίο Πνεύματι εννοεί διετία πάντα έχεται ειρηνογραφεύτος Θεός του το γαρεστή πατρίτα και Υιό ομοούσιον Κυρίος. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιώνης γενεών και γενεών. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών εις γενεών και γενεών. Αρμάτιλα την Φαραώ ευήθησε τερατουργούσα ποτέ Μωσέη κυράβλος σταυροτύπος πλήξασα και διελούσα θάλασσα Ισραήλ εφηγάδα πεζόν ορί την διέσουσεν άσμα το Θεό αναμέλποντα ως ευπρεπίστες γυναίξιν ο άγγελος νυν εμπεφάνιστε και τη λαβγή φέρον της ενφύτου σύμβολα ήλου καθαρότητος τη μορφή δεμηνίων το φέγκος της Αναστάσεως κράζει εξιέρθει ο Κύριος. Ακούσαμε από τον Αθανάσιο Παναγιωτήδη σε διδασκαλικό ύφος, θα λέγαμε, τροπάρια Αναστάσιμα του πλαγιού του Τετάρτου από τον όρθρο, δηλαδή καθίσματα, αναβαθμούς και ένα τροπάριο του κανόνος. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως στις καταβασίες που σιγά σιγά, όπως είπαμε σε πολλά εισαγωγικά, ερχόμαστε στην κανονικότητα και πάλι. Άνοιξω το στόμα μου. Αργές καταβασίες, άνοιξω το στόμα μου και τιμιωτέρα με άπας γένειες από μια ηχογράφηση που μας έρχεται από το 1988 με τον Ματθαίο Τσαμκυράνη.
Ο Τσαμκυράνης μας έψαλε τις καταβασίες «Ανοίξω το στόμα μου» και «Τιμιωτέρα με απασγηγενείς» από αυτήν την ηχογράφηση του 1988. Έννοι για τη συνέχεια «Αναστάσιμη του πλαγίου Τετάρτου» και «Προσώμιο των ένων των Αγίων Πάντων» από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Ο Σταυρός σου ημίνεται
φρύτηγα και τρέμει μη φέρον καθορών αυτό την δύναμη ότι νεκρούσαν ήσταν και θάνατον κατηρήσε δια τούτο προσκυνούμεν την ταφή σου και την έγεση. Θρασίβουλος Στανίτσας μας έψαλε ένος του πλαγίου Τετάρτου τους Αναστάσιμους και ένα προσώμιο των ένων των Αγίων Πάντων. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Υφαίνιν, εργόδες εστίν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. ymnosblogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Στο εωθινό μας, για τη συνέχεια, στο πρώτο εωθινό και από μια ηχογράφηση του 1983, έχουμε τον Ζαχαρία Πασχαλίδη. Oh.
Ζαχαρίας Πασχαλίδης μας έψαλε το πρώτο Εωθυνό από αυτή την ηχογράφηση του 1983. Σπύρος Μαϊδανόγλου για τη συνέχεια σε μια δοξολογία που δεν ακούγεται πολύ συχνά, έτσι μια αργοσύντομη του Κοσμά Ισαάκ Κεσαραίος, σε ήχο πλάι του Τετάρτου φυσικά, απολαύστε το Σπύρο Μαϊδανόγλου.
Ήταν η δοξολογία του Ισάκ του Κεσαρέω, τροπάρια τη δοξολογία αυτή. Μα έψαλε ο Σπύρος Μεδανόγλου σε ηχοπλάγιο Τετάρτου. Θα περάσουμε τώρα στην Θεία Λειτουργία και στο Δύναμη συγκεκριμένα. Ο Πέτας Γιαννούτσος θα μας ψάλουν το Δύναμης, το οποίο είναι από του Καμαράδου, διασκευή σε πλάγιο Τετάρτου, υπό του παππού μας, του κ. Δημητρίου Μήτρου.
Ακούσαμε το Δύναμης από τους Πέτα Γιαννούτσο και από αυτή τη διασκευή που έχει κάνει ο Δημήτριος Μήτρου σε πλάγιο τετάρτου από το Δύναμης του Καμαράδου. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Ιφαίνιν, εργώ δε σε στήν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. ymnosblogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μας εκπομπή ο υπέροχος Απόστολος, το Αποστολικό Ανάγνωσμα δηλαδή των Αγίων Πάντων. Θα τα ακούσουμε εδώ από τον αξεπέραστο Αθανάσιο Καραμάνη σε μια ηχογράφηση του 1971 και από τον Ιερό Ναό Παντανάσης Πατρών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγής αυτού εν εκκλησίας ευλογείτε τον Θεό προς ευλαίους επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα. Οι Άγιοι Πάντες, δια πίστεως κατηγορήσαν το βασιλείας, υργάσαν το δικαιοσύνη. Επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, εν αδυναμώθησαν από ασθενείας. Εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρέμβολας έκλειναν αλωτρίων. Έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δε την πανίστησαν, που προσδεξάμενοι την απολύτρωση η νεκρήτωνος αναστάσεως τύχωσιν. Έτερ δε εμπαιχμών και μαστίγων πήραν έλαβον έτη δε δεσμών και φυλακής. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν εμφώνω μαχαίρας απέθανον. Περίλθον εν μιλωτές εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, όνου κοινάξιος ο κόσμος. Εν ερημίες πλενόμενοι και ώρες
και σπηλαίς και τες οπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως ουκ εκομίσαντο την Ευαγγελίαν του Θεού περίμον Χριστόν δι προβλέψαμενου ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Τι γαλούν και εμείς τόσου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων όγκων αποθέμενη πάντα και την εφαρίστατον αμαρτίαν δι υπομονής τρέχομεν των προκειμένων ημίν αγώνα αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγό. Ο Καραμάνης μας έψαλε, μας απήγγειλε κατ' ουσίαν τον Απόστολο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα των Αγίων Πάντων από τον Ιερό Ναό Παντανάης Πατρών το 1971. Χερουβικό Πλάγιου Τετάρτου από τον Δημήτρη Νερατζή, επίσης από αυτή την ηχογράφηση του αημνήστου Φραγκίσκου Μανιάτη, την ευχή του να έχουμε και να πρεσβεύει και δι' εμάς. Oh.
Oh!
Χερβικός ύμνος του Πλαγίου Τετάρτου, λοιπόν, από τον Δημήτριο Νερατζή και από το αρχείο του κ. Φραγκίσκου του Μανιάτη. Για τη μουσική μας συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε το Action ST του Χαράλαμπου Παπα-Νικολάου σε ήχο Πλάιου Τετάρτου, Μαχούρ, επηρεασμένο από το μακάμι αυτό το αραβοπερσικό. Είναι ένας Πλάιος Τετάρτου στα νίτια που λέμε, στα ψηλά, που εκδιατρεύει στον Ανωνή. Ας απολαύσουμε εδώ από τον κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Αξιών εστίνος αλήθος ο κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος με τον μοναδικό κωνσταντινοπολίτικο τρόπο και ύφος μας απήγγειλε, μας έψαλε αυτό το υπέροχο αξονιστή του Χαράλαμπου Παπα-Νικολάου, το οποίο είναι και για ιδιαίτερες φωνές, είναι για φωνές που έχουν έκταση σε ήχο Πλάγιου Τετάρτου ή Μαχούρ. Ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε. Έφτασε και η σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της. Να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας που μπορείτε να την επισκέπτεστε.
πληθωρολογώντας το τίτλο της εκπομπής «Ύμνος Ιφένιν εργόδες εστίν» σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καθώς και την διαχείριση του στο τόπο, έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι πάντα καλά και να έχετε χαρά, τη χαρά του Κυρίου μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ύμνους Ιφένιν εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής.